μήνυμά σας για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που ξεκινούν. Εμείς δεν τη λέμε αποκριάτικες. Εγώ τη λέω παραδοσιακές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ένα σύνδεσμο με την περίοδο που η περιοχή μας ήταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Γι' αυτό και αυτά τα προσωπία και όλα αυτά, για να μην φανερώνουν το πρόσωπό τους. Βλέπετε, έχουν εντυμένη νύφη, αλλά είναι άνδρας από κάτω. Για να καλύπτεται έτσι ο μαχητής, αυτός ο οποίος απέβλεπε σε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν έχουν τις μπούλες και όλα αυτά τα παραδοσιακά, τα οποία βλέπετε θα αρχίσουν με την ευλογία του Δημάρχου, γίνονται όλα αυτά στο σπίτι του Δημάρχου, πηγαίνουν, έχουν μια ιστορική βάση. Η ιστορική βάση αυτή λοιπόν από πού ανάγεται, τουρκοκρατία? Περίοδο της τουρκοκρατίας, περίοδο που ήταν σκλαβωμένοι και δεν μπορούσαν, θα έλεγα έτσι, με το πρόσωπο διάφανο να παρουσιαστούν. Καλυπτόντουσαν πίσω από τα προσωπία αυτά. Έπαιρναν και την άδεια από τον Τούρκο διοικητή για να... Αυτή την λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Ωραία, θα θέλω... Εσχάτου λέω, το μοναστήρι μας έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Υπάρχει στην Ορθοδοξία μας, είναι οικουμενική. Άλλωστε και ο Χριστός μας δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, ούτε ο Απόστολος Παύλος ήταν Έλληνας, ούτε ο Άγιος Αντώνιος ήταν Αιγύπτιος. Θέλω να πω ότι μέσα στο χώρο της πίστεως, στο χριστιανικό χώρο, δεν υπάρχουν, πώς το λένε, εθνικότητες. Λοιπόν, έτσι ο Άγιος Λουκάς, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, είναι ένας επιστήμον, ένας γιατρός, ο οποίος μέχρι το 1961 προσέφερε τις υπηρεσίες του και στην Εκκλησία, αλλά και στην ιατρική, η επιστήμη. Ο Θεός τον απεκάλυψε ως μέγα θαυματουργό, μέγα Άγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα αποθαύματα τα οποία ετέλεσε σε συγγενικά μας πρόσωπα. Και έτσι αποφασίσαμε, μια και επισκεφθήκαμε τη Σιμφερούπολη, όπου είναι το λείψανό του, και μάλιστα εκεί είναι στον ελληνικό ναό της Παρικίας εκεί της Σιμφερούπολης. Και εκεί ο Άγιος τα τελευταία του χρόνια πέρασε, εκεί είναι το λείψανό του, προσκυνήσαμε, μας έδωσαν λείψανο, το οποίο φέρουμε και επιτελεί πάμπολα θαύματα, θαύματα ασύλληπτα για τον μυαλό του ανθρώπου. Άλλωστε αυτό είναι το θαύμα. Όπως... Είναι πέρα από τη λογική. Καρκίνους θέλετε, όγκους θέλετε, λευχημίες θέλετε. Απίστευτα πράγματα. Θέλετε παθήσεις σε εγκυμονούσες γυναίκες με το σύνδρομο Down, με τρύπα στην καρδιά. Όλα αυτά τα ζήσαμε, δεν τα ακούσαμε. Τα ζούμε από ασθενείς που έρχονται εδώ και θα... Να ήρθε κάποτε ένας κύριος ο οποίος είχαν καταστραφεί και τα δυο του νεφρά. Απελπισμένος, ότι πλέον δεν είχε ζωή ο άνθρωπος και από τα νοσοκομεία τον είχαν βγάλει. Ήρθε, προσευχήθηκε, έκλαψε και εγώ τον εγνώρισα μετά που έγινε το θαύμα. Και όταν πήγε στο σπίτι του το βράδυ, έτσι εν ηρεμία μετά από τη χάρη αυτή που έλαβε από τον άνθρωπο, αυτό πια είναι και το τελευταίο του. Αυτό συνετέλεσε το ώστε να καθαριστούν τα νεφρά του και την άλλη μέρα να πάει στο γιατρό και να μην έχει τίποτε, να είναι υγιέστατος. Τα νεφρά του να είναι σώα και λειτουργικότατα πλέον. Και ο άνθρωπος αυτός ήρθε εκ των υστέρων και μου το είπε και πράγματι το ξέρουμε, είναι μέσα στη Βέρεια ζει, όπως ένας άλλος με καθολικό καρκίνο, αφού εκεί οι γιατροί τον διέγραψαν και του είπαν πήγαινε σπίτι σου, δεν υπάρχει θεραπεία, πρισμένος εδώ, όλα αυτά του, ήρθε εδώ, προσκύνησε και ώσπου να πάει στο σπίτι της πεθεράς του, έφυγε λοιπόν, έφυγε το πρίξιμο και την άλλη μέρα πήγε στο νοσοκομείο και κάμουν ακτίνες, κάμουν όλες αυτές τις εξετάσεις και δεν είχε όχι καθολικό καρκίνο, ούτε ίχνος καρκίνου. Αυτά είναι έτσι δειγματολογικά, είναι κάθε μέρα τα ζούμε αυτά.